και πατέρε, αγαπητέ, νεοεκλογένε δήμαρχε, Μανώλη Μανεγάκη, κύριοι δήμαρχοι, αγαπητοί εκπρόσωποι των θεατρικών αρχών, των σωμάτων ασφαλείας, αγαπητοί εκπρόσωποι φορέων, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Εγώ θέλω καταρχάς να συγχαρώ όλες και όλους που ορκίστηκαν σήμερα και που αναλαμβάνουν τα αξιώματα του Δημάρχου, των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και των Προέδρων και των μελών των Δημοτικών Συμβουλίων. Κυρίες και κύριοι, πάντοτε, αλλά ιδιαιτέρως τα χρόνια που έρχονται, ο ρόλος της αυτοδιοίκησης θα αποκτήσει ιδιαίτερα σημαντικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα βαρύνουσα ρόλο στα χρόνια που έρχονται. Τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα θα συνεχίσει να ακολουθεί μια σταθερά ανωδική πορεία με τους δείκτες της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης να μεγεθύνονται, με ένα εύρος μεγάλων δημοσίων έργων, με αυξανόμενες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σε αυτό λοιπόν το νέο περιβάλλον η αυτοδιοίκηση καλείται να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και σε επίπεδο σχεδιασμού δράσεων και ενεργειών, αλλά και σε επίπεδο παρεμβάσεων. Σήμερα λοιπόν είναι μια μέρα χαράς για όλους όσους ορκίστηκαν, αλλά και μια μέρα ευθύνης. Ευθύνης γιατί με τη δράση σας, με την αποτελεσματικότητά σας, καλείστε να φέρετε εις πέρας την οικονομική και κοινωνική πρόοδο του Δήμου του Αγίου Νικολάου, αλλά και να προσφέρετε περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες για τον κάθε πολίτη του Δήμου μας. Η αυτοδιοίκηση αποτελούσε και αποτελεί την πιο φιλική, την πιο κοντινή μορφή εξουσίας για κάθε πολίτη. Αν λοιπόν στην καθημερινή σας πρακτική και δράση συνειδητοποιήσετε την απλή αυτή αλήθεια, είμαι βέβαιος ότι θα επιτύχετε στο έργο σας και οι πολίτες θα απολαύσουν τις θετικές σας παρεμβάσεις και για τη ζωή του τόπου, αλλά και για τη ζωή των συνδημοτών σας. Θέλω να ξέρετε ότι σε αυτή σας την προσπάθεια θα είμαι αρρωγός. Θα είμαι συμπαραστάτης, όπως έκανα όλα αυτά τα χρόνια. Σε όλα τα θέματα. Έχει ζητήματα σήματα για τα προβλήματα της ευρύτερης περιοχής. Θα έχουμε απαντήσεις για όλα. Δεν είναι η ώρα να κάνουμε τέτοιου είδους τοποθετήσεις. Όμως, θέλω να ξέρετε ότι θα είμαι αρρωγός σε κάθε δίκαιο αίτημα, σε κάθε αίτημα έργο ή δράση, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Σε κάθε δίκαιο αίτημα, το οποίο στοχεύει στην πρόοδο, στην οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη του τόπου. Τέθηκε το θέμα του νοσοκομείου. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους μας. Θέλω να ξέρετε ότι πέρα από τις διαβεβαιώσεις του αρμοδίου υπουργού, κινούμαστε και κινούμε συστηματικά ώστε να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις μέσα από συνεργασία με τον αρμόδιο υπουργό, αλλά και με μια σειρά από επαφές που έχω με όλους σας. Διότι το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και ο ευρύτερος ρόλος που καλείται να επιτελέσει, να είστε βέβαιοι ότι θα διατηρηθεί και θα ενισχυθεί. Με αυτές τις σκέψεις, εγώ θέλω να συγχαρώ όλες και όλους, να έχετε κύριε Δήμαρχε μια γόνιμη, δημιουργική και επιτυχή πενταετία. Είναι μεγάλες οι προκλήσεις, είναι μεγάλες οι απειλές, είναι μεγάλες όμως οι ευκαιρίες. Πιστεύω όμως ακράδαντα ότι θα επιτύχετε στο έργο σας. Και βέβαια να ευχηθώ ολοκληρώνοντας καλές γιορτές σε όλους και όλους. Να είστε καλά.